Αγαπητοί φίλοι, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε στην περιοχή μας. Ελπίζω να απολαύσετε τη διαδρομή, η οποία βέβαια είναι εξαιρετική, ίσως καλύτερα που ξέρετε κάθε χρονιά που περνάτε από τη διαδρομή αυτή. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω προσέξτε, όπως είπε ο Λιτάκης, το αγώνα. Εγώ θα ήθελα να πω με την ευκαιρία ότι πραγματικά ο αγώνας αυτός φαίνεται κάθε χρονιά να εμπεδώνεται και στην περιοχή. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά μου που βλέπω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι της περιοχής από την Κράτη μέχρι και μεγάλη να δώσουμε κάτι, να κάνουμε κάτι προσπάθεια προκειμένου να επεκταθεί αυτή η επίδειξη στην περιοχή μας. Ο αγώνας αυτός βέβαια είναι γνωστό, το είπε καλύτερα και γίνεται στα μέσα του παγκόσμιου Το μπουκάλι, μην το κάνεις έτσι. Πάμε. Μικρός να βάζω φυκά για μέρα. Εντάξει, δρόμος ήταν δύο μπουκάλια. Μην τον σπάσουμε το πιο δύο. Εντάξει, είχε να είμαι σωραίος.
ο Πάγανος ο Βαγγέλης. Έχει κατάσταση σε άλλους αγώνες φέτος και πού σκοπεύω σε άλλους μέρους. Βασική στόχη είναι το Κύπρο και Τρίπης Ελλάδος, στη Λάρισα και στο Πανελλήνιο, να τα πάω στο καλύτερο Ελλήνιο. Ωραία. Ο δεύτερος ποιος είναι. 149. Διοργανώνουμε φέτος για άλλη μια φορά τον έκτομο ποδηλατικό γύρο της Λίμνης Πολυφύτου. Είναι μεγάλη τιμή για μας. Ο Δήμος Σερβίων Βελβεντού να διοργανώνει σε συνεργασία βέβαια με τους αιμοδοτικούς συλλόγους Σερβίων και Κοζάνης που βοηθάει και ο αιμοδοτικός συλλόγος Κοζάνης να γίνεται μια τέτοια μεγάλη εκδήλωση. Βλέπουμε ιδιαίτερη χαρά ότι συμμετέχουν σχεδόν από όλη τη Βόρεια Ελλάδα ποδηλάτες και ιδιαίτερα χαίρομαι διότι αυξάνεται πολύ το ενδιαφέρον σε ανθρώπους της περιοχής. Είδα πολλά μικρά παιδιά που συμμετέχουν στον αγώνα, όπως επίσης και μεγάλες ηλικίες. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τον αγώνα, γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από αυτό, εκτός από την προώθηση της εθελοντικής ομοδοσίας που γίνεται με τον αγώνα αυτό και την προώθηση του εθελοντισμού, πιστεύουμε ότι έχει μια μεγάλη ευκαιρία να αναδείξουμε και τον τόπο μας να γίνει γνωστός κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα, που είναι και προσπελάσιμο και είναι εύκολο να πει κανείς, αλλά και βέβαια σε όλη την Ελλάδα. Είναι μία από τις εκδηλώσεις που έχουμε σκεφτεί για φέτος, που έχουμε προγραμματίσει για φέτος και με την ευκαιρία των 100 χρόνων. Ακολουθούν την επόμενη εβδομάδα στις 16 του μηνός οι αγώνες κομπολιτικοί αγώνες στη Λίμνη Πολυφύτου. Ακολουθούν βέβαια και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Θα πάρετε το πρόγραμμα την επόμενη εβδομάδα, ελπίζουμε, να ολοκληρωθεί έτσι ώστε να δείτε τι ακριβώς κάνουμε. Ευχαριστούμε τα μέσα στην ενημέρωση για την σημερινή εμφάνιση και είμαστε στη διάθεση σας από την ομάδα της Κοντραντομάνια του Μαρίδα να ανακοινώσουμε ότι ο Αταμίδης στην πρώτη θέση ο Παναγιώτης Κωνσταντίνος, στη δεύτερη ο Ράης Κωνσταντίνος, Θέλω να πιστεύω ότι ανταποκριθήκαμε στο κατοίκο μας να σας προσφέρουμε να ασφαλεί μια σαφή διαδρομή και ελπίζω να απολαύσουμε τη διαδρομή που εμείς πιστεύουμε ως ντόκι ότι είναι εξαιρετική. Δεν μας συγχαρώ από αυτή τη θέση των εμποδοτικών συνόρων.